Πολύ αγαπημένες μου φίλες, φιλαράκια, μικρά και λατρευτά μου τσονάκια, πρέπει να το διασκεδάσουμε το όλο θέμα, τις όλες τις καταστάσεις που περνάμε, διότι αν δεν το διασκεδάσεις, σε παίρνει από κάτω. Σου έρχεται μια ντράλα εγκεφαλική και θέλεις να βγεις στη μέση του δρόμου που δεν περνάει και κανένα αυτοκίνητο και να χορέψεις μια στάση εδώ. Θέλω να χορέψω ένα ζεμπέκι εγώ στη μέση αυτού του δρόμου. Πώς έλεγε ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος. Αλλά από την άλλη, επειδή τώρα χαζολογώ και όταν εγώ χαζολογάω στο Εκκλησία Online, όπου πηγαίνει ο κόσμος, τι να κάνει, κάπου πρέπει να ακουμπήσει από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εξομολογηθούμε, οι εκκλησίες κλειστές, τα μοναστήρια το ίδιο, που να παίνει ο κοσμάξ. Παίνει εδώ στις διάφορες online υπηρεσίες και λέει τον πόνο του, ο καθένας στη δική του online υπηρεσία, όπου άλλος βγάζει τα αποθυμένα του και άλλος βγάζει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο έτσι. Πάμε λοιπόν στο Εκκλησία Online. Εκκλησία Online, διαφήμιση σας κάνω. Αν σας ενοχλεί που σας διαφημίζω, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα, να μην σας ξαναπιάσω το στόμα, αλλά από τη στιγμή που αυτά τα πράγματα τα δημοσιοποιείτε, θέλετε να τα διαβάζει ο κόσμος και εμείς. Και κατ' επέκταση, να δίνουμε μια δημοσιότητα, βρε παιδί μου, γιατί σας βοηθάω, αλλά αν οτιδήποτε σας ενοχλεί, όποιον τον ενοχλεί, να μου στέλνετε μήνυμα. Αν νομίζετε ότι σας κλέβω το πνεύμα, παμουσάρα είναι η χείρα, τώρα κάνει ένσταση και πει ότι όπ, αυτός ο φαλακρός τύπος, ο Καράφλας, ο Αντώνης Κούκεν, μου έχει κλέψει το πνευματικό δικαίωμα της χειρίας μου, να μου στείλετε μήνυμα, μη μου κάνετε, ξέρετε, ρουφιανιά στο YouTube, εντάξει, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και εγώ θα αποκαταστήσω την τιμή σας και θα σας συμβουλέψω με τη σειρά μου και εγώ όπως συμβουλεύει το Εκκλησία Online. Και λέει αυτή, είμαι μια γυναίκα 51 χρονών. Δεν το κοροϊδεύω, αλλά το φαντάζομαι ότι κάπως έτσι, όταν το γράφεις, συστηνίεσαι, δεν υπάρχει μια φωνή που δείχνει το κείμενο και μια φωνή που ακούγεται στις παλιές ελληνικές ταινίες ειδικά. Ο άντρας μου συγχωρέθηκε εδώ και 3 χρόνια. Έχω 4 παιδιά που είναι ενήλικες τώρα. Αναρωτιέμαι αν θα είναι ευλογημένο να ξαναπαντρευτώ ή είναι προτιμότερο για την ψυχή μου να μείνω μόνη. Μόνη σαν λεμόνι. Δεν το λέει αυτό, το βάζω. Ευχαριστώ. Η απάντησή σας θα εκτιμηθεί. Συγχωρέστε με που γελάω. Μαρία Χ. Αυτή η Μαρία Χ. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εκατοντάδες Μαρίες Χ. Στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν φωτογραφίζουμε ούτε εστιάζουμε σε κάποια συγκεκριμένη χείρα Μαρία Χ. Οι Μαρίες είναι πολλές, όπως και οι χείρες είναι πολλές. Και οι χείροι εξίσου. Για να διαβάσω λοιπόν τι απάντησε εδώ το Εκκλησία Online. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, καλησπέρα σας. Πήραμε το μήνυμά σας και είδαμε ότι τις πολύ συνετές σκέψεις σας. Εφόσον λοιπόν είστε εν χειρία, ο δεύτερος γάμος κανονικά δεν απαγορεύεται. Παρά τα αυτά, όμως, ο Απόστολος Παύλος κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις για παρόμοιες περιπτώσεις σαν τη δική σας, λέγοντας «Λέγω δε της άγαμης και της χείρας, λέγω δε της άγαμης και της χείρας». Χω, πρέπει πως, άρα λίγο διάβασα το. «Και της χείρας». Πώς είναι αυτό? Το λέει. «Λέγω δε της άγαμης». Λέγω δε της αγάμης και της χείρας. Και πώς και? Λέγω δε της αγάμης και της τες χείρας. Χείρας, χείρες. Και της χείρες, ναι. Και της τες. Τες. Και της χείρες. Καλόν αυτής έστιν εάν μείνωσιν ως καγό. Ιδε ουκ εγκρατεύονται γαμισάτι. Οι δεούκ εγκρατεύονται γαμισάτωσαν. Κρίσουν γαρ έστι γαμίσε ή πυρούστε. Θεέ μου, αυτό είναι πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, ζήτα 8, παύλα 9.
Απίστευτο. Τώρα να το διαβάσω, τέλος πάντων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το χάρισμα της αγαμίας και ας προχωρήσουν εις γάμων. Γαμισάτωσαν. Είδε, ούτε κακατεύονται, γαμισάτωσαν. Κρίσο γαρέστη, γαμίσε ή πυρούστε. Και λέει ο κάτω. Διότι είναι προτιμότερο να έρθει κανείς εις γάμων, γαμίσε, παρά να πυρπολείται από τη φλόγα της αρχικής επιθυμίας. Ή πυρούστε. Και ακολούθως λέει, προσθέτει τα παρακάτω. Δεν θα σας τα διαβάσω τα παρακάτω. Και κάθε έγκαμος γυναίκα, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, έχει δεθεί με τον άντρα της δια του γάμου, όσον καιρό βέβαια ζει ο άντρας της. Εάν όμως είναι ο σύζυγος, στη σένια του Μακαρίτη, άλλον έβαλα στο σπίτι. Τιμπι, τιμπι, τάχ, τιμπι, τάχ, τιμπι, τάχ. Βρε με λακρινάκι. Είναι ελευθέρα να παντρευτεί όποιον θέλει, αλλά μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Κατά τη γνώμη μου όμως είναι ευτυχέστερα και περισσότερο κερδισμένη αν μείνει χείρα. Νομίζω δε ότι έχω και εγώ πνεύμα Θεού, να μην κάνω λάθος σε αυτή μου την γνώμη. Άρα λοιπόν, αν κάποιος μείνει χείρος ή χείρα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καλύτερα να συνεχίσει την χειρία. Αλλά σύμφωνα με αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος, αν δεν το αισθάνεσαι, βρε παιδί μου, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη χειρία, καλύτερα είναι να προχωρήσεις εις γάμον κοινωνία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μάλιστα, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, δεν γνωρίζουμε αν είχατε καλές αναμνήσεις από τον σύζυγό σας. Για άσχημες καταστάσεις που ενδέχουν θα θέλατε να σβηστούν και να ξεχαστούν από μια νέα ζωή καλής σχέσης, έστω και στη δύση της ζωής μας. Άρα, εξαρτάται και από τις αναμνήσεις που έχεις από τον σύζυγο, που είχες μάλλον από τον σύζυγο ή από την σύζυγο. Αν είχες μια καλή σύζυγο, εντάξει, μπορείς την χειρία να την διατηρήσεις πιο εύκολα. Ενώ αν είχες κάποια σύζυγο που σε πέθαινε με την παντόφλα, σε παντόφλιαζε καλά, σαν τον Πασχάλη, το θυμόσαστε με το στιγμιαίο λάθος, είχε φάει τόση παντόφλα από την γυναίκα του την Αλίκη, που δεν έχει καμία σχέση, αλλά έτσι τώρα μου ήρθε, βρε παιδί μου, να πω ένα παράδειγμα μιας περίπτωσης, χωρίς να το κατακρίνω κανένα παράδειγμα, εντάξει. Αλλά αν θέλεις λοιπόν να παντρευτείς, αν δεν έχεις καλές αναμνήσεις, παντρεύεσαι πιο εύκολα και στη δύση της ζωής σου καλό είναι να έχεις έναν άνθρωπο που να σε στηρίζει και να σε αγαπάει. Γιατί κάθε άνθρωπος, λέει εδώ, κουβαλάει πάνω του μια ιστορία, τόσο από χαρές όσο και από θλίψεις, και αυτά τα πράγματα καλά είναι να τα ζυγίζουμε πριν πάρουμε την όποια απόφασή μας. Γιατί, ωραίο αυτό που καταλήγει παρακάτω, ότι ενδεχομένως δεν ξέρουμε σε τι νέα ιστορία μπορεί να περιπέσετε. Σου λέει εδώ το Εκκλησία Online ότι ναι μεν εσύ στην αρχή που είναι τα μέλια, πέφτεις ως χείρα πάνω στα μέλια και σ' αρέσει και μπορεί να υπάρχουν φρουφρού αρώματα και ταξιδάκια όταν υπήρχαν και να σου έλεγε έλα πάμε στην Άπλη, έλα πάμε στην Άπλη. Ποια είναι η Άπλη? Δεν λέω το φουλί, αλλά έτσι έλεγε ο παππούς μου στη γιαγιά μου, έτσι της έταζε, ότι αν του μαγειρεύει το αγαπημένο του φαγητό, αν τον ακούει και δεν τον καρύβει συνεχώς και δεν του βάζει τις φωνές και τον αφήνει να ηρεμήσει που και από τον άνθρωπο, θα την πήγαινε ταξί στην Ιταλία, στην Άπλη, στην Νάπολη. Τελικά δεν την πήγε στην Νάπολη, την πήγε σε άλλα μέρη. Πού λέτε να την πήγε τη γιαγιά μου, ο παππούς μου? Πού ζήτησε η γιαγιά μου για να την πάει? Δεν θα το πιστεύετε. Στην Παναγία της Τίνου. Να προσκυνήσουν. Τι να κάνω εγώ στην Άπλη που μου λες εσύ? Ξέρω ότι είναι εκεί. Ενώ στην Παναγία την Τίνου θα πάμε να ανάψουμε κεράκι στην Παναγιά, να χαρούμε, να φάμε και λουκουμάκια εκεί πριν να φτάσουμε στην Τίνου που θα ανέβουν αυτοί, τις τα είχαν πει όλα. Έχει πάει η αδερφή μου εμένα, στο έχει σφυρίξει ότι στην στάση που κάνει, αν δεν κάνω λάθος, στη Σύρο,
ανιβαίνουν εκεί οι διάφοροι με τα καλαθάκια και πλάν λουκουμάκια με αμυγδαλάκι, καριδάκι. Οπότε της το εκπλήρωσε ο παππούς μου, την πήγε. Όχι στην απλή, την πήγε στην Τίνο. Γι' αυτό να προσέχετε στις ηχείρες, στην αρχή παρουσιάζονται όλοι, εμείς δηλαδή, παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε καλοί. Χρυσά παιδιά μιλάμε που αδικηθήκαμε στη ζωή. Αν πες όμως ή κανέναν που είναι υποκριτής, γιατί πολλοί κόσμος είναι υποκριτής. Όλοι έρχονται στην αρχή, σας είπα, όταν βρε παιδί μου είναι καραμέλης, γλυφιτζούρια και γενικά τα μέλια, τα καλά, από τα κουνουφόρα, όλοι σου τάζουν τον ουρανό και τα άστρα. Μόλις περάσει λίγο καιρός και υπάρξει κοντινότερη επαφή και αν βρεθείς κιόλας και στο ίδιο σπίτι, εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα. Το σωστό είναι να υπάρχει σεβασμός τόσο από τον άντρα ως προς τη γυναίκα και από τη γυναίκα προς τον άντρα. Διότι σκέψω τώρα εγώ σαν άνδρας να θέλω να πάρω μια γυναίκα και να την κάνω υπηρετικό μου προσωπικό. Πλένε μου τα ρούχα, μαγειρεψέ με. Όχι, δεν πάει έτσι αυτό. Πρέπει να μαγειρεύει και ο άνδρας τη γυναίκα και να της πλένει και τα ρούχα μερικές φορές. Δεν είναι υποτιμητικό, όμορφο είναι. Να σε βλέπει η γυναικούλας, να την αγκαλιάσει, να τη φυλάς, να τη χαϊδεύεις τα μαλάκια και να της δίνεις να διαβάζει και ένα βιβλίο και να διαβάζει μαζί ένα βιβλίο, να της διαβάζει και ένα ποίημα. Όπως έκανε ο πατέρας μου στη μάνα μου. Η μάνα δεν ήξερε από ποιήση. Δεν καταλάβαινε βρε παιδί μου. Ήταν περισσότερο χωριάτο η μάνα μου. Αλλά ο πατέρας μου ήθελε να την κάνει να καταλάβει την ποιήση. Και έπαιρνε λοιπόν ένα ποίημα και το διάβαζε στη μάνα μου και έλεγε μάνα μου δεν μ' αρέσει αυτό το ποίημα. Πιάσ' την άλλη. Αυτήν την κλαψιάρα μ' αρέσει εμένα. Εννοούσε την Μαρία την Πουλιδούρη. Έπαιρνε ο πατέρας μου τη Μαρία την Πολυδούρη, μόλις τη διάβαζε, έκλαιγε. Έστω και αν δεν το καταλάβαινε, έπιανε δύο-τρεις λέξεις που τις θύμιζαν από παλιότερες έτσι στιγμές, αναμνήσεις, καλές, κακές, και έκλαιγε. Και μετά την αγκάλιζε ο πατέρας μου και τη φιλούσε και υπήρχε αυτό το ωραίο κλίμα. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ ότι ο καλός άνθρωπος παίζει σημαντικό ρόλο. Και συνεχίζει ότι πάνω σε αυτό λέει θυμηθήκαμε τώρα ένα χριστιανό αδερφό που μας έλεγε πολλές φορές θυμάμαι τη χείρα μητέρα μου που την έβρισκα κλαμμένη και τη ρωτούσα τι έχεις. Μου έλεγε κλαίω γιατί θυμάμαι τον άνδρα μου, δηλαδή τον πατέρα μου με τον οποίο σημειωτέων είχε ζήσει μόνο 2 χρόνια γιατί μετά επιβίωσε. Ξέρετε, τα συναισθήματα μπορεί να είναι πολύ δυνατά και μπορεί στην αρχή έτσι να το ξεκινάμε κάτι, αλλά στην πορεία είδατε πως αυτή η χαρμολύπη στη ζωή μας δεν μπορεί να την ελέγξεις και δεν μπορεί να δεις πότε θα έρθει στη ζωή σου, πότε θα μείνει και πότε θα φύγει. Και αναφέρομαι σε αυτό εδώ που διάβασα εδώ στο Εκκλησία Online. Υπήρχαν ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια πάρα πολλοί, ρωτήστε τις γιαγιάδες σας και τις μανάδες μας ακόμα, αν είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικία, που πολλά κορίτσια, τους συζύγους, δεν τους χόρτασαν. Έζησαν μαζί τους 1, 2, 3 χρόνια, έκαναν παιδιά και λόγω των υποχρεώσεων ή των καταστάσεων, των δυσμενών που υπήρχαν στη χώρα μας τότε, αναγκαζόντουσαν να φύγουν. Είτε γιατί τους καλούσε η πατρίδα, είτε γιατί τους καλούσαν υποχρεώσεις. Είτε, ξέρετε, που αλληλοτρογόμασταν εμείς εδώ ως Έλληνες, το έχουμε αυτό, και δεν επέστρεφαν ποτέ στα σπίτια τους. Και πάρα πολλές γυναίκες άφηναν πίσω το κορίτσι που είχαν δεθεί με το συγκεκριμένο αγόρι και πολλές φορές έκαναν και παιδιά και δεν ξαναπαντρευόντουσαν. Ήταν αφιερωμένες σε εκείνη την αγάπη. Διότι ναι, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω στην αληθινή αγάπη, πιστεύω στην αληθινή φιλία και πιστεύω στα αληθινά συναισθήματα. Και όπως λέει εδώ, μπορεί να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια και 40 χρόνια και 50 χρόνια και να θυμούνται αυτό τον 1 χρόνο, τον 2 χρόνια που πέρασαν μαζί. Θα μου πείτε, αν περνούσαν περισσότερο, μπορεί τα πράγματα να μην ήταν τόσο ιδανικά και τόσο έτσι νοσταλγικά και αγαπησιάρικα και κράτησαν αυτές οι κοπέλες, οι κυρίες που χείρεψαν τις αναμνήσεις που ήταν
μαζεμένες σε μικρό χρονικό διάστημα και είχαν συρρυκνωθεί χωρίς να φθαρούν στο πέρασμα του χρόνου και με την καθημερινότητα. Θα σας πω δεν ισχύει, διότι ξέρω και ζευγάρια, συγγενικά μου δηλαδή πρόσωπα, που η σχέση τους ήταν 60-70 χρόνια και η σύζυγος και ο σύζυγος αγαπιόντανε και περίμενε η σύζυγος πάντα στο μπαλκόνι να έρθει ο άντρας, ή ο άντρας αν δεν έβλεπε τη γυναίκα του καλά, ξέρετε, μας ξεσήκωνε. Και ακόμα και στα πολύ βαθιά γεράματα έκαναν δώρα ο ένας τον άλλον, και το πιο σημαντικό δώρο ήταν το ότι ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον και ό,τι και αν περνούσαν αλληλοστηριζόταν. Δεν θα πω περισσότερο, γιατί στεναχωριέμαι μετά. Κοιτάξτε, ξεκινά δηλαδή με κάτι συγκινητικό και μετά με πιάνει. Αύρε, εκκλησία online, τι μου κάνεις. Και θέλω να πω λοιπόν ότι η χείρα, η κυρία Μαρία, όπως το αισθάνεσαι η κυρία Μαρία μόνο πράξεις, αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε και λίγο ότι το ημερολόγιό μας, και να σιγουρευόμαστε σε τι ώρα, μέρα, μήνα και έτος και αιώνα ζούμε, 2021. Γυναίκες και άνδρες ισότιμοι και οι επιλογές καθορίζουν τον καθένα μας προσωπικά, αλλά ανήκουν σε εμάς τους ίδιους. Οπότε δεν χρειάζεται κανένα site τύπου εκκλησία online και κανένας Αντώνης Κούκεν και κανένας να σας πει οτιδήποτε. Καλά κάνετε και ρωτάτε όμως, δικαίωμά σας, αφού το αισθανθήκατε, εγώ μαζί σας. Και αν μερικές φορές έτσι λέμε και κάτι για να γελάσουμε, είπαμε ότι ακόμα και την πιο τραγική στιγμή, μερικές φορές μπορείς να βρεις στοιχεία που θα σε κάνουν όχι να κοροϊδέψεις αυτό που βιώνεις, αλλά να χαμογελάσεις ώστε να αντισταθεί η ψυχή σε αυτό που μπορεί να περνάει. Φιλί, ρουφιτό στη μούρη και σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Με συγκινήσατε πάλι, ενώ ξεκίνησα με κάτι και είπα ότι θα χαμογελάσω. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και μην το βάζετε κάτω.